Citizen One, μέρο τρίτο. Η Βάνα Μπάρμπα είναι εδώ, όπω σα είπα και πριν από λίγο. Και σκεφτόμουν ότι είναι μια γυναίκα που όλοι οι άντρε τη θέλαν στη ζωή του και όλε οι γυναίκε θέλαν τη ζωή τη. Άλλε φορέ σκέφτομαι ότι όλη μου η ζωή, η δικιά τη, τουλάχιστον η δικιά μου, τουλάχιστον σε εμπειρίε, είναι ένα δικό τη Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, το τελευταίο ταξίδι που έκανα το έκανε με κτέλ. Βάνα, καλώ όρισε. Καλώ ήρθε με το κτέλ από τα Γιάννενα. Ναι, αλλά γιατί σου κάνει τόσο εντύπωση, δηλαδή, γιατί, γιατί είναι τόσο περίεργο το να έρθω με το κτέλ. Ωραία, έχεις ταξιδέψει με Λεία Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Όχι. Αλλά έχει ταξιδέψει αλλά πάρα ταξιδέψει, πολύ συχνά με ναι. πρώτη θέση, με ναι, πρώτη θέση. Με κότερ, με αυτά είναι. Ναι, θα μου πει: Είναι ζήσει. καλό, γιατί σου κάνει καλό, σε επαφή με το λαό. Είσαι υποψήφια στα Γιάννενα με είμαι, το κίνημα είμαι... αλλαγή. Ακριβώ, με το κίνημα αλλαγή. Ε, ήρθα μόλι τώρα από το κκτέλ και ήταν πανέμορφο το ταξίδι, γιατί ήθελα να είμαι συνεπή απέναντί σου, γιατί αλλιώ θα λέγατε να άλλο ένα κακομαθημένο κορίτσι που κάνει τα δικά τη. Πολύ χειρότερα. Και επειδή σα ξέρω, λοιπόν, ήθελα να είμαι συνεπή. Και ήθελα να σα πω ότι είναι πανέμορφο να ταξιδέψει με το κκτέλ, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί οι εργαμότητα καμιά φορά μα βάζουν μονίμως σε αυτό το κομμάτι ότι πρέπει να είμαστε πάντα ίδιοι. Ξέρεις αυτό ότι εμεί είμαστε στο lifestyle και αυτό είναι μόνο. Οι άνθρωποι εξελίζονται, αλλάζουν. Απλώ η εικόνα που Σου έχει έσχημα... σχηματίσει. Κοινή ναι, γνώμη για σένα. Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τι μόνε Ελληνίδε που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια, Γιατί μιλάτε μόνο για τα Λιαρτζέτ και του θαλαμυγού, Γιατί δεν λέτε ότι έχουμε κάνει τόσα προγράμματα. Θέλω να σου πω ότι ξέρει κάτι. Σε αυτή τη χώρα αυτό πουλάει πάντα. Το ξέρω και από τι Ομπίς, το γνωρίζουμε καλά. Και στην πολιτική είναι το ίδιο. Είναι το κακό. Ό,τι είναι συκοφαντικό και ό,τι έχει μέσα του μια δόση ε, κακία ή σαν σαχλαμάρα, καμιά φορά που λέει πιο πολύ το ξέρω. Εγώ ξέρουμε. πάντως προσωπικά δεν είχα καμία διάθεση να σε ρωτήσω ούτε για θαλαμιγούς, ούτε για μεγάλη ζωή. όμω Ούτε για ερωτικά. Απλώ ήθελα να το φέρω σε αντιδιαστολή. Mm -hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που έρχεσαι με το κτέλ, έχει κάνει και πολύ καλύτερα πράγματα. Και Έτσι. η Βάνα Μπάρμπα στο κτέλ. Θα μπορούσε ναι, να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Ήταν όμω δύσκολο για του άλλου, βέβαια, αλλά είναι. Να είσαι μέσα στο κτέλ. Καμιά φορά είναι ναι, ναι. για του άλλου ναι. Γιατί. Τώρα το λέω με Ξέσαι, ναι. τόσε ώρε. Ναι. Είναι... είναι, πάρα πολύ ωραίο. Η γοητεία των ανθρώπων, ξέρει, ε, σαν βίωμα αυτό που βιώνω αυτόν όλο... αυτό τον καιρό, με, το... με την ενασχόλησή μου με την πατρίδα μου επάνω με τα Γιάννενα. Ε, αυτό που πραγματικά είναι υπέροχο είναι η αγνότητα των ανθρώπων. Που δεν υπάρχει στι μεγάλε πόλει. Οι άνθρωποι εκεί έχουν την καλοσύνη και την αθότητα. Ε, του... Δεν έχουν αυτή την πονηριά που έχουν κάτω. Και εμένα αυτό με άγγιξε πάρα πολύ. Με έχει... έχει, συγκινήσει, θα έλεγα. Yeah. Ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο. Να, να... Δεν... Τι... Στην πολιτική τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Όμως, ε, όταν συζητούσα και καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ήθελα να στηρίξω τη φόφη γεννηματά. Γιατί θέλω να στηρίζω τι γυναίκε. Θέλω να είμαστε γυναίκε ενωμένε. Καλά, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τότε. Εξαιρετική η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Δεν είπα ποτέ όχι. Αλλά εγώ ήμουν ένα παιδί που είναι χρόνια με το Πασόκ. Ε, Αλλά ε... είχε μπλεχτεί με το Λάο. Το έχω πει χιλιάδε φορέ. Δεν το, το, έχω έχω ακούσει, πει, όμως, το έχω πει. Το έχω πει, πολλέ φορέ. Ναι. Έχω πει ότι παιδιά με ακούλπα, έχω ζητήσει συγγνώμη, ήταν ένα λάθο. Μα στη γιατί δεν ζητά συγγνώμη για επιλογέ οι οποίε τι υπηρέτησε, άλλαξε γνώμη. Είναι, είναι πολύ απλό. Κάνει λάθο. Είναι, είναι, το να ζητά συγγνώμη είναι υπέροχο. Αυτό δείχνει ότι μερικέ φορέ εξελισσόμαστε και σαν άνθρωποι. Δεν είναι κακό να λε. Δηλαδή αλλάζουμε επιλογέ. Εντάξει, αυτό ήταν ένα λάθο δικό μου. Αλλά αυτό ότι μονίμω πρέπει να μείνουν εκεί είναι κάτι τρομερό πάλι, έτσι δεν είναι. Όχι, δείχνει την εξέλιξη τη γυναικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο βήμα Ωραία. από τον Καρατζαφέρη στο κοινάλ. Ωραία. Λοιπόν με τον Καρατζαφέρη δεν είχα καμία σχέση με, το, με αυτό που ε, πρέσβευε σαν ε, πολιτική ιδέα. Ε, εγώ ήμουν αρκετά μικρή και νόμιζα ότι αυτό που έπρεπε να κάνω τότε είναι να εξαργυρώσω τη φήμη μου. Τώρα λοιπόν στην ηλικία που βρίσκομαι με πλήρη συνείδηση με πλήρη γνώση και αρκετά χορτάτη σαν άνθρωπο και σαν μητέρα και σαν γυναίκα ε, θέλω να είμαι χρήσιμη, απλά. Ε, και γι' αυτό αποφάσισα κιόλα, όταν η νομαρχιακή τη πόλη μα επάνω ζήτησε να κατέβω στην πόλη, λέω ρε παιδιά, γιατί να μην πάμε όλοι μαζί για κάτι που είναι αρκετά δύσκολο, έτσι, Γιατί το κοινάλ τα τελευταία χρόνια επάνω, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε βέβαια εμεί όλοι μαζί, Γιατί είμαστε αρκετά αξιόλογοι άνθρωποι. Και σήμερα που κάναμε την παρουσίαση του Πασόκ στο, στην πόλη, mm. του είπα, Γιατί βγάζουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί, Γιατί να βγει ο καθένα μόνο του. Το Πασόκ είναι εδώ, το κοινάλι είναι εδώ. Ναι. Το Πασόκ έχει ρίζε, λαϊκέ. Εμεί είμαστε λαϊκά πλάσματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει έδρα στα Γιάννενα. Μπορεί έτσι, έχει να, την πάρουμε. Στο και μην είναι δημοκρατία. Αγαπητέ μου, μπορεί να την πάρουμε. Εκεί πάμε. Αυτό είναι, ονειρευόμαστε. Όταν ο Ανδρέα Παπανδρέου μα έκανε όλου να ονειρευόμαστε. Δεκαετία του 80 και άλλαξε όλο το πολιτικό σκηνικό. Εμεί αυτό που θέλουμε, ακόμα και αν για άλλου είναι αυταπάτε, άλλου είναι ουτοπία, είναι να ονειρευτούμε ξανά. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτό το ταξίδι. Γιατί έχω ανάγκη να ονειρευτώ ξανά. Την απομάκρυνση Βενιζέλου πώ την είδε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει απομάκρυνση. Δεν μπορεί ένα. Ένας, ε, μια τόσο μεγάλη και σημαντική προσωπικότητα. Δηλαδή, και στο Πασόκι είναι αυτό, φέρνει ο Βενιζέλο ή την μπάμπα. Παιδιά, αυτό είναι ένα αστείο το οποίο το λέμε χαριτολογώντα, δηλαδή προ Θεού. Ε, και νομίζω ότι είναι και δηλαδή, λίγο προβοκατόρικο, αν μου επιτρέπει. Το κάνατε για να πειράξετε προφανώ να ενοχλήσετε κάποιου. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο Βενιζέλο με την μπάμπα. Είναι ένα χιουμοριστικό αστιακί. Απλώ πιστεύω ότι ο Βενιζέλο δεν έφυγε ποτέ. Είναι πάντα εκεί. Είναι ένα τρομερά δυνατό τέλεχο. Είναι ψυχή του Πασόκ. Δεν μπορεί λοιπόν να πούμε ότι έφυγε. Είναι πάντα εκεί, είναι παρόν. Και αυτά που έλεγε, διάβαζα τώρα που ερχόμουν πάλι με το κτέλ, διάβαζα ναι. την συνέντευξή του που έδωσε στα Νέα. ήταν εξαιρετικό αυτό που έλεγε. Ότι το κέντρο πρέπει να ξανααποκτήσει τη δική του δύναμη. Αλλά απ' την άλλη, ε, δεν μπορώ να μην δώσα γυναίκα ότι η φόφη γίνει μετά η πρόεδρο του Κοινάλ. έχει κουραστεί από μεγάλες ψηφιογνωμίες και προσωπικότητες. Δηλαδή πρέπει σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος είναι πρόεδρος... Ε, Ποιος την κούρασε, ποιες, ποιες μεγάλες προσωπικότητες δη, έχουν Ανδροκρατούμενα ενώ, σαν Α, άνδρες πρώτα απ' ναι. όλα. Έτσι, και δεύτερον, πρέπει μια γυναίκα όπου, όταν είναι πρόεδρος σε ένα κίνημα, να είναι ελεύθερη να αποφασίζει για αυτό που θα κάνει. Δεν μπορεί συνέχεια να έχει ε, τον πρώην ε, να προσέχει τον άλλον, τον άλλον που θα είναι ο νυν. Δηλαδή θα πάρει τι αποφάσει τη. Είναι βαθιά σεξιστικό είναι. αυτό που λε. Αν έλεγα εγώ κάτι για μια γυναίκα πολιτικό ή για σένα, δεν το λέω, θα με... ήταν σεξιστικό. Όταν όμω λέμε για τη γυναίκα, α είναι γυναίκα, πρέπει να τη στηρίξουμε και το λέει η γυναίκα, δεν θεωρείται σεξιστικό. Κατα... Δεν είναι σεξισμό αυτό. Όχι, δεν είναι σεξισμό. Γιατί ε, καταρχά μιλά για μένα για σεξισμό, μια γυναίκα που θεωρείται μονίμω οι όμορφε γυναίκε στην Ελλάδα είναι πάντα νόητες. Έτσι και γι' αυτό περιμένουν να παίξουν τα λογοπαίγνια για να μας κλεβάσουν. Άρα εγώ δεν το λέω με καμία διάθεση σεξισμού. Εγώ το λέω με... πρώτα απ' όλα να το, να το πάρουμε από την αρχή. Οι γυναίκε στο πολιτικό σκηνικό είναι ένα 5%. Αυτό έχει να κάνει με την κυριαρχία των ανδρών. Δείχνει πώ σε αυτή τη χώρα, στη δική μας πατρίδα, το 95% είναι μόνο άντρε. Ναι, ναι, σε ένα εκλογικό σώμα που οι περισσότεροι που ψηφίζουν είναι γυναίκε. Δεν είναι έτσι, όχι, διαφωνώ μαζί σου. Αφού οι γυναίκε είναι πλειοψηφία στην αυτοι... Η πλειοψηφία είναι γιατί είναι, γιατί είναι, τρει μένα. Άλλο αυτό. Σημασία όμω έχει ότι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό 4 με 5% είναι οι γυναίκε. Πρώτον. Δεύτερον, α το πάμε στην κυρία Γεννηματά, στην πρόεδρο. Μια γυναίκα τόσο σοβαρή, έτσι τόσο σωστή, πάντα. Εμένα μ' αρέσει η ταπεινότητά τη, μ' αρέσει που δεν προκαλεί η ευγένειά τη. Κάποια στιγμή χτύπησε λοιπόν την πουνιά τη στο τραπέζι και είπε: Αφήστε με να πάρω αποφάσει. Γιατί μια ζωή, λοιπόν, όλο αυτό να γίνεται τόσο δύσκολο, ενώ στου άντρε είναι πολύ πιο απλό και πολύ αμέσω ο καθένα πάρει τη δική του απόφαση. Δεν το λέω σεξιστικά. Το λέω ότι σε μια καθαρά πολιτικά ανδροκρατούμενη κοινωνία, όπω είναι η πατρίδα μα, οι γυναίκε πρέπει να τι αφήνουμε να παίρνουν και αυτέ τα δικά του ρίσκα. Αυτό ήταν όλο. Ποια γυναίκα, ποια Ελληνίδα θαυμάζει, Εμένα τώρα όραμά μου ήταν. Ήταν και θα είναι μία. Πάντα. Αν και δεν έχω, δεν μπορώ να πω ότι σαν πολιτικό είναι μία, είναι η Μελίνα Μερικούρη. Ναι. Ήταν η Μελίνα Μερικούρη. Σ' άρεσε και ο Στοπιός. Τη λάτρευα σαν Στοπιό. Μ' άρεσε. Ενώ την κατηγορήσανε πάρα πολύ. Ξέρεις αυτή τη χώρα ότι ό,τι είναι τόσο ε, φωτεινό το λιδωρούν μονίμως. Και κάποτε θυμάμαι και τη μεγάλη ατάκα της αλήξη. που Δεν είναι το λιδωρείς, λες μ' αρέσει, δεν μου αρέσει. Όχι, ναι. τώρα. Έχει βγει τώρα, είναι δυνατόν να... Όταν έχει κάνει τη Στέλλα, όταν έχει κάνει αυτή την υπέροχη ταινία, τα το παιδιά του Πειραιά, που το δικό τη το παίξιμο έχει αφήσει, έχει γράψει ιστορία. Δεν μπορεί, δε, δεν μπορεί να αμφισβητείτε το παίξιμο τη Μελίνα. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι φθόνο, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, έλεγε. Τι θέλετε να τα λέμε, με άλλο όνομα. Καλά, δεν υπάρχει φθόνο, υπάρχουν γούστα. Δεν... Δεν δηλαδή, είναι γούστα, είναι φθόνο. Εγώ που είμαι άμουσο, απέδευτο, δεν ξέρω από αυτά Εσένα τα πράγματα. Δεν είναι σου άρεσε το, παί, το παίξιμο τη Μελίνα. Όχι. Δεν το βρίσκα αρέσει. πάρα πολύ υπερβολικό. Αυτό όμω δεν είναι. Το βρίσκα πάρα πολύ υπερβολικό και ψεύτικο, αλλά. Δεν Ποιο είμαι εγώ τώρα που θα γίνω. Δεν έχει, έχει σημασία, ο καθένα έχει την άποψή του. Αυτό μου ήταν η Μελίνα. Αυτή η υπερβολή, η περσόνα ήταν αυτό. Κατάλαβε. Δηλαδή τελικά, μην νομίζετε ότι οι ηθοποιοί φέρουν τον ίδιο του τον εαυτό, τη δική του περσόνα. Για εκεί που έχω άποψη για τη Μελίνα είναι ότι μα έστειλε σε μια ιστορία με τα μάρμαρα του Παρθενώνα η οποία είναι μια μια διαέξοδη υπόθεση. Τεράστιο λάθος. Διαφωνώ απίστευτα μαζί σου. Διαφωνώ μαζί σου και κοίταξε πόσο επίκαιρο είναι αυτό που, που λες τώρα. Μ, Αυτή την σήμερα... απίστευτος πολιτιστικό και πολιτικό λαϊκισμό. Σοβαρολογή. Είναι, το... δυνατόν είναι δυνατόν να το λε αυτό. Γιατί γνωρίζουμε γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να τα πάρουμε ποτέ. Ποιο σου είπε, από για... πού τη βρίσκει αυτή τη σιγουριά, τι είπα να πηγνωρίζουμε. Σήμερα λοιπόν που το λε αυτό, άκου να δει. Πε θα τα πάρουμε. Άκου λοιπόν όταν το λε αυτό, το σύμπαν, με τι, τι παιχνίδι μα παίζει. Συνομότηση, σήμερα, πάλι. ναι. σήμερα λοιπόν, δεν είναι συνωμότηση, ναι. μπορεί και για κακό. Σήμερα λοιπόν στο Βρετανικό Μουσείο βγήκε ένα κοριτσάκι μουσικό, ναι. το γράφουν τα νέα. Mm. Ένα κοριτσάκι, Έλενα, μικρή Έλενα, 30, 31 ετών, 32, mm. και τραγούδησε λοιπόν στο Βρετανικό Μουσείο, είπε ακαπέλα με ένα μικρό πιάνο ε, και, και είχε βγάλει ένα μικρό χαρτάκι και έλεγε να γυρίσουν τα μα... όλοι μα όλοι, mm. όσοι ήταν στο Βρετανικό Μουσείο, συμφωνούσαν, mm. ακόμα mm. και τι και... εκεί, τι είπα να πει, εγώ αυτό το βρίσκω γραφικό σαν την καλύτερη σου. Σοβαρά. δηλαδή, εσύ πιστεύει δηλαδή... ότι δεν πρέπει να διεκδικήσουμε ξανά τα μάρμαρα. Να έρθουν στο υπέροχο μουσείο τη Ακρόπολη. Το θεωρεί χαμένη, χαμένη Μα ιστορία. Πώ τα πάρει. Πώ το λε αυτό και εσύ, Έλληνα. Μα δεν μπορεί να τα πάρει. Συγγνώμη, τι πάνε να πει δεν μπορεί. Τι πάνε δεν μπορεί. Στη ζωή δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Έχω και άλλου μεγάλου εθνικού στόχου. Θέλω να πάρω τη νίκη τη Αμοθράκη. Θέλω να πάρω Συγγνώμη, πίσω. τα μάρμαρα του Παρθενώνα θα πρέπει να είναι κάθε Υπουργείο Πολιτισμού να είναι το πρώτο κομμάτι. Η συνέχεια του ονείρου τη Μελίνα θα πρέπει να γίνει πράξη τώρα. Τώρα που μιλάμε, δεν γίνεται να ακούω από Έλληνα, από ένα παιδί σαν και σένα και από, άλλους, και από άλλα Ελληνόπουλα να λένε ότι αυτό δεν γίνεται. Μα είναι δεν τραγικό. Γίνεται. Προβο... Κάνετε μπο... σας, στον ίδιο σα τον πολιτισμό. Μπορεί να μου περιγράψει πώ θα πάρουμε με τα μάτια του Παρθενόφου. Έτσι όπω ξέρει να κάνει με... ο Έλληνα. Λοιπόν, έχει το στυλό. πε μου, θα βάλουμε φουστανέλα, θα πάμε τι ολιάδε. Δεν φύγει θα κάνουμε μάχη. Φίλε, θα ξεκινήσουμε με εθελοντισμό. Καταρχά θα κάνουμε αυτό που έκανε την Ελίνα. Αυτό το ότι δεν γίνεται και το θεωρεί και δεδομένο είναι σαν να λε σε κάποιον. Που ονειρεύεται να ξαναβεί τα μάρμαρα στο υπέροχο μουσείο τη Ακρόπολης Πια! Γιατί παλιά δεν είχαμε τη δικαιολογία να έχουμε τα μάρμαρα, ναι ή όχι. Λέγανε, εντάξει τώρα οι Έλληνε πού να τα πάνε, να τα αφήσουν σε κανένα χωριό, σε καμία βλή, ναι. Τώρα τι δικαιολογία έχουν να μα πούν, γιατί, για ποιον. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με στεναχωρεί. Ταξίδεψα και τόσε ώρε με το κτέλ, Μην με στεναχωρεί και μου λε κάποια δε πράγματα. Δε που δεν δε είναι σου, σου λέω ότι δεν θα ήθελα να δω και εγώ τα μάρμαρα τη Σου λέω ότι δεν θα μπορούσαμε να τα πάρουμε ποτέ. Είναι σαν αυτό που ακούγαμε πριν από 4-5 χρόνια. Ότι δεν θα πληρώσουμε τα μνημόνια, δεν θα, θα μα περικόψουν το χρέο. Γιατί είναι, είναι σωστό και δίκαιο. Δεν είναι το λοιπόν, ίδιο. Στη ζωή... Εδώ μιλάμε για τον πολιτισμό μα. Δύο πράγματα έχει αυτή η πατρίδα. Το απολώνιο φω, ο πολιτισμό μα και ο τουρισμό. Αν αυτά τα δύο λοιπόν είχαμε δώσει το 80% αντί να λέμε λογιστικέ μπουρδε και πυροοικονομίες και το ένα και το άλλο, άλλο μονίμως αντί να δίναμε το μεγαλύτερο κομμάτι το μείζον ε, θέμα είναι αυτό ο πολιτισμός στην πατρίδα μας και ο τουρισμός και δεν δέχομαι αυτό που λες ότι δεν μπορούμε, δεν υπάρχει, δεν μπορώ αυτός όμως ε, ο τόπο ειδικά τον πολιτισμό του, τον έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα Πάντα ήταν σε δεύτερη μοίρα. Η Μελίνα ήταν η πρώτη έδωσε ψωμί σε ηθοποιού. Έκανε τα διπεθέ. Πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι, πολύ Όλοι μεγάλη έχουν ιστορία. τώρα, όταν υπάρχει η κρίση των 8 χρόνων και των 10, οι άνθρωποι που τρώνε ψωμί από τη δουλειά μου είναι από τη Μελίνα, με τα διπεθέ. Λέγαμε κάποτε ότι σε κάθε Υπουργείο Πολιτισμού η πρώτη δουλειά θα έπρεπε να είναι το εξασχολία. Θέατρο μέσα στα σχολεία. Μαζί με τα παιδιά. Γνωστοί και μη γνωστοί ηθοποί. Η τέχνη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καλύτερο. Πού γίνανε όλα αυτά, πότε γίνανε όλα αυτά και βγαίνουμε εμεί και γίνονται πέτε ηθοποιοί δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που θα πρέπει να έχουν γίνει. Όχι μόνο η οικονομία και οι δεξιά και αριστερά. Εμά το δικό μα κομμάτι είναι αυτό. Και αν, αν μου επιτρέπει, επειδή με φούντοσε λίγο με το. Ναι. και στο λέω με γλυκό τρόπο. Κοιτάξτε, δηλαδή, θα μπορώ να λέω ναι, ναι, ότι φούντωσε τη βάνα μπάρμπα. Ε, είναι καλό, ναι. Ξαναπέστο. Νομίζω ότι ναι, είναι. Ε, 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 δεν ξέρω τώρα αν το, το, το είδε πάλι το λε εξιστικά. Και μετά ναι, λέει για μένα. Παραδέξτε εξιστικό, το ήταν εξιστικό Λοιπόν. Άρα είμαστε μία και μία, ναι, έτσι. Ναι, Ωραία. ναι, το παραδέχομαι. Ωραία. Λοιπόν, πε, ναι, σε φούντοσα και ήθελε να πει κάτι άλλο. Τι? Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνουν ναι, σε αυτή τη χώρα. Να γίνουν πράγματα. Παρά... Είναι τρομερή ατάκα αυτή που έχει. Τρομερή ατάκα αυτή, ναι. Όλες. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά από 50-60 χρόνια όταν πεθάνει, δηλαδή. Πάρα πολύ μακριά, ίσω να μπορούσε να γραφτεί αυτό στην πλάτη. Θέλω όμω κάτι. Εδώ η αλλαγή θα γίνει. Πρέπει να κάνουμε πράγματα πια. Και τα πράγματα εδώ είναι καινούργια. Πάμε για μια καινούργια πατρίδα. Τέλο, ό,τι υπήρχε μα έφερε σαν διέξοδο. Με μισοτάκι, με την πατρίδα. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Κώστα. Αυτ... Κώστα, συγγνώμη. Ναι. Ε, αυτό φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό θα υπερισχύσει. Όχι, η νομίζω... δημοκρατία θα βγει. Το θέμα είναι τι θα κάνετε εσεί. Δεν ξέρουμε δημοκρατή. αν θα είναι αυτόνομη. Εγώ ξέρει τι λέω. Εγώ αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να μα δώσει, να μας δώσει ένα διψήφιο αριθμό. Το Πασόκ και το Κινάλ, το κίνημα αλλαγή, να ξαναπατήσει τα πόδια του. Τιμωρηθήκαμε αρκετά. Λιδωρηθήκαμε πολύ. Κάναμε λάθη. Αλλά δεν ήμασταν οι μόνοι που κάναμε λάθη. Γιατί κανεί δεν μιλάει για την πενταετία του Καραμαλή πριν το, το Γιώργο τον Παπανδρέου. Στήσαν μόνο το Γιώργο τον Παπανδρέου και τα μνημόνια την εποχή του Καστελόρι Γιατί δεν μιλάνε. Έχει δίκιο. Το κυρίαρχο δηλαδή είναι αφήγημα είναι. Αφήγημα. είναι έχουμε, ναι, το κυρίαρχο έχουμε αφήγημα είναι. Το το τον Καραμαλή. Ακριβώ. Ναι. Αυτά τα πέντε χρόνια που είχαμε φτάσει μέχρι εκεί. Τα χρέη τεράστια. Γιατί δεν μίλησε κανεί. Δηλαδή το Πασόκ έχει τιμωρηθεί πολύ. Εγώ λέω ένα πράγμα. Με, 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 την, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπο, έτσι. Α δώσει ο κόσμο μια ευκαιρία ε, και έχουν μπει και νέοι άνθρωποι στο κοινάλ. Η, η πρόεδρό μα είναι ένα άνθρωπο αξιαγάπητος, με ήθο, σοβαρή. Έχουν μπει νέα παιδιά. Έχουμε ένα καινούριο μέλλον. Δώστε την ευκαιρία, να δώσει ο κόσμο την ευκαιρία να κρατηθεί έστω και σαν α, τρίτο κόμμα. Μπορεί να φτάσουμε και δεύτερο. Αλλά εντάξει, ίσω να είναι υπερβολή. Αλλά να κρατηθούμε ψηλά, διψήφιο ρυθμό. Πολύ σημαντικό για μα. Είναι μεγάλο δύσκολο, λαϊκό. Ναι, σαν τα Είναι περίπου το ίδιο. Ε Ποτέ μη λες, ποτέ αγαπητέ Κώστα. Τι λες τα Γιάννενα, το... ήθελα να πω προσπαθώ για να μην θεωρηθώ σεξιστής, να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση... Με μένα πάντα ο έκφραση... ο θα είναι έτσι, Όχι, το έχω συνηθίσει εγώ προσπαθώ... και στην πολιτική θα είναι το ίδιο, αλλά δεν πειράζει. Προσπαθώ εγώ είμαι χρησι... γυναίκα και ξέρω που ναι. να βάζω το καθένα στη θέση του, μην ναι, αξιχείς. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση στην περιφέρειά σου και λέω στα Γιάννενα. Λοιπόν... Ε, ποιο είναι εκεί το. το... Παρ' όλα αυτά το παίζει το παιχνίδι του σεξισμού. Καθόλου σεξιστή δεν είναι. Ωραία, συνέχισε. Λοιπόν. Θα παίξω κι εγώ μαζί σου όμω. Συνέχιση. Ε, τι, <laughs> και βλέπω <μιλάμε laughs> ότι χαμογελάζει μόλι το λέω αυτό. Ναι. λοιπόν, <laughs> τι Φέρω, <laughs> λοιπόν, για ποια περιφέρεια θέλουμε να μιλήσουμε τώρα, Ιωανίνο. δεν όχι την προσωπική Ιωαννίνο. τη δική μου. Προ δεν κάνω τέτοιε κουβέντε. Λοιπόν, αν θε να μιλήσουμε την περιφέρεια Ιωαννίνων, τι θέλει να πούμε. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα, τι υπόσχεσαι εκεί στου ανθρώπου, Ποια υπόσχεση του δίνει. Καταρχά, εγώ δεν είμαι ικανή ακόμα να δώσω υπόσχεση. Εγώ τώρα έχω μπει τον τελευταίο καιρό ξαναγύρισα στον τόπο μου, πάντα ήμουν, είναι η οικογένειά μου, τα παιδικά μου χρόνια, το σχολείο μου, η Έκανα Έκανα μια τελευταία παράσταση τη Μάνα Ήπειρο στο θέατρο με την, με την περιφέρεια Ήπειρου με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Καχρημάνη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπουν το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Yeah. 350 χωριά. Γερνάνε. Δεν υπάρχουν παιδιά, δεν παίζουν σαλάνε. Μεγάλοι άνθρωποι μόνο με τη σύνταξή του. Καλά και μιλάμε Ένας... και για την πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης στην Ήπειρο. Πρόσεξε, η Ήπειρο, ε, ε, ο χειμερινός τουρισμός την κρατάει ζωντανή πια. Έχουν εξαιρετικού δημάρχου, είχαν και έχουν. Έβγαλε τον πρώτο Εβραίο δήμαρχο. Είναι, ο ε, ο κύριο ναι. είναι πάρα πολύ καλό και ο κύριο Μπέκα και πιστεύω και οι δύο θα συνεργαστούν εξαιρετικά. Ο Περιφερειάρχη το ίδιο. Η Νομαρχιακή είναι εξαιρετική δική μα του Παζόκ επάνω. Έχει εξαιρετικού ε, 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 ανθρώπου που να δώσουν πολλά. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξή. Πρωτογενή παραγωγή ξανά. Να γυρίσουν πίσω τα παιδιά που ξενιτεύτηκαν. Να γίνουν σχολέ, όπω υπάρχει η γαλακτοκομική στα Γιάννενα, να υπάρχουν σχολέ που να γίνουν στα χωριά μα να ξαναγυρίσουν πίσω. Οι άνθρωποι να μπορούν να ερωτηθούν και να ξαναζήσουν στον τόπο του. Να ξανακάνουν παιδιά. Να μην φεύγουν φιλία ολικά του στην Αθήνα ή, ή στι μεγάλε πόλει ευρωπαϊκέ. Να υπάρχουν σχολέ που να κρατήσουν τα παιδιά μα εκεί. Πρόσεξε. Εμεί είμαστε. Έχουμε δύο από τι μεγαλύτερε στην Ευρώπη. Τυροκομική σχολή και η γεωργική, γεωργική γαλακτοκομική. Και πανεπιστήμιο έχει. Έτσι, ναι. Το πανεπιστήμιο έχει αλλά αυτέ είναι πολύ λίγε. Ξέρει πόσα παιδιά έχει γαλακτοκομική στην, στην στα Γιάννενα? 60. Από όλη την Ελλάδα. Τι να σου κάνω 60 παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πάει γεωπονική στη Θεσσαλονίκη και θέλουν να. Δηλαδή πρέπει να του δώσουμε τη γνώση. Είτε ιδιωτικά σαν φορέα, είτε κρατικά. Να γίνουν μέσα στα Γιάννα, στην περιφέρεια τη Υπήρου, να μάθουν τι σημαίνει ο τόπο του, ο κάμπο του, η γεωργία του. Το πανεπιστήμιο υπάρχει. Βγάζει γιατρού, δικηγόρου. Ε, δηλαδή, σαν πανεπιστήμιο λειτουργεί εξαιρετικά. Τι γίνεται όμω με την πρωτογενή παραγωγή, Γιατί να μην δώσουμε ξανά στα παιδιά μα να μπορούν να, να φτάσουν το κομμάτι τη γη. Ένα κομμάτι. Ναι. Και δεύτερο κομμάτι, εγώ ασχολούμαι με την κοινωνία, με τι γυναίκε, μονογονεϊκέ οικογένειε. Υπάρχουν το κομμάτι των μεταναστών εκεί. Δεν είναι μόρια, δεν είναι. Τα πράγματα πιο... λειτουργούν πιο καλά. Ναι, δεν έχει κάθε... πρόβλημα με τη μετανάστευση έντονα. Δεν έχουμε στα Γιάννα, όχι. 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 Ακόμα δε... είναι... Είναι... υπάρχει μια τάξη. Και αυτό θα λέγαγε μεγάλο μπράβο και στο Δήμο και σε όλου. Όμω. Πώ θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν κάνει οικογένειε εκεί. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Πηγαίνουν στα σχολεία και του έχουν δεχτεί με αγάπη στην Ήπειρο. Δεν υπάρχει ένα ρατσισμό που ίσω υπάρχουν σε άλλε πόλει. Αλλά τι γίνεται το μετέπειτα. Αυτέ οι γυναίκε εκεί που μπορούν να κάτσουν άλλα 4 και 5 χρόνια. Δεν πρέπει να δουλέψουν. Δεν πρέπει τα παιδιά του γεννάνε. Δεν πρέπει να πάνε σε σχολιά. Δεν πρέπει να μπουν στην κοινωνία τη Ήπειρου σιγά-σιγά. Και ένα άλλο κομμάτι, μίλησα και με τον, αρχ... με τον Α, μητροπολίτη μας εκεί, που είναι εξαιρετικός, πήγα και τον είδα χθε. Συζητήσαμε, γιατί έχουμε ένα υπέροχο, υπάρχει ένα μεγάλο ορφανοτροφείο, υπάρχουν 60 παιδιά στον Τουραχάνη. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ε, ανακατασκευή, χρειάζονται αυτά τα παιδιά να βοηθηθούν, όχι μόνο τρόφιμα. Δηλαδή η κοινωνία εκεί, παρόλο που είναι βολεμένα με ηρεμία και αρμονία, έχει ανάγκες σοβαρέ. Και ξέρεις κάτι, στην πολιτική δεν μπορούμε όλοι να είμαστε για όλα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για οικονομία. Εγώ Δεν ναι. μπορώ να μιλήσω για νόμου. Δεν ξέρω. Έχουμε εξαιρετικού διεθνολόγου. Αν με ρωτήσει κάποιο νόμο, θα σου πω δεν ξέρω. Το κομμάτι που μπορώ να βοηθήσω είναι η κοινωνία. Είναι η γυναίκα. Είναι το παιδί. Αν εκλεγεί, θα πα να μείνει εκεί μόνιμα. Ναι, βέβαια, θα το ήθελα γιατί είναι κοντά και το χωριό μου κιόλα. Α, είναι δεν το είσαι χωριό μέσα από την εκεί. πόλη. Από Είμαι πόλη. μέσα από την πόλη, αλλά οι γονεί μου είναι από τη Θεσπορτία Σαγιάδα. Έχουμε ένα χωριουδάκι πανέμορφο. Εκεί ήμουν προχθέ κιόλα. Πάλι με το κτέλ για να μιλέ διάφορα. Όχι, εντάξει, μου κάνει εντύπωση μπορεί να ρωτήσει και με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, καθώ πάμε προ το τέλο, ναι. οι δύο στάνταρα ερωτήσει που γίνεται σε όλου, ο μεγαλύτερο φόβο. Κρύωσε. Ναι. Λίγο νερό, λίγο νερό. Λίγο νερό. Άσοι που ματιάζουν κιόλα τώρα, μα βλέπουν. Καταρχά, <συμφυλί> να πω συγχαρητήρια για τα στούντιο και για όλα, εξαιρετικά. Μπράβο σα. Να κάτι καινούργιο και υπέροχο. Ο φόβος μου. Ο μεγαλύτερος φόβος. Ναι. Να μην γίνω επαγγελματία πολιτικός. Να μην γίνω άλλο ένας πολιτικός που θα νοιάζει μόνο η τσέπη ναι, του. Ναι, αλλά ξέρει κάτι Βάνα, ότι για να κάνεις κάτι καλά πρέπει να το κάνεις επαγγελματικά. Άλλο, άλλο, άλλο δίνω τη ζωή μου και δουλεύω γι' αυτό με αγάπη. Κι άλλο ζω για να βολευτώ και να μπω μέσα στα πράγματα και μετά δεν παριέσαι. Ο καθένα θα κρυθεί από αυτό που θα κάνει. Αλλά δεν θέλω να είμαι. Η πλειονότητα στην πατρίδα μα, το 80% των ανθρώπων είναι επαγγελματίε. Πολλά θα και πολλά λόγια. Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα. Που έλεγε ο Γκάτσο με τον υπέροχο Ξαρχάκο. Έτσι. Ναι, αλλά έτσι γίνεται αυτή η δουλειά, του Δεν πολιτικό. είναι να γίνεται. Ναι. Ποιο όχι, φίλε μου. Αυτό λέει το πασόκ. <κυρίζει> <κυρίζει> αλλά <αλλαγή>. γη. <κυρίζει> να γίνονται άλλα πράγματα. Να γίνονται άλλα πράγματα. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, να βλέπει ότι είμαι... Λοιπόν, Λίγο. για να θίγει. Ναι. Λοιπόν, την αγαπημένη σου σειρά. Τι εννοεί, σειρά τηλεοπτική. Ναι, ναι, ναι. Ξένη ελληνική. Ξένη. Ναι. Αυτή που παίζεται Μαζεύω τώρα. από όλους, γι' αυτό, ναι. Μία σειρά που έχεις δει, την έχεις δει και πιο παλιά. Ελληνικές ή ξένες. Ξένη, ξένη, ξένη. Ξένη. Ε, ξένη σειρά. Βλέπω τηλεόραση, λέει, παιδί μου, πολύ με τις ειδήσεις και με αυτά δεν... Ξέρεις ποιο μου αρέσει πολύ. Το... Το Grace Anatomy, που το αγαπούσα πάρα πολύ. Ναι. Ήταν από τα αγαπημένα μου αυτά. Ωραία. Λοιπόν, Βάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα. Και για την ταλαιπωρία και που με Και Ήταν, χαρά μου. Ήταν χαρά μου. Και να πω ότι ο κόσμο θέλω να μα εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί εμά τι γυναίκε και να μην θεωρήσει ότι είμαστε ανίκανε ίσω γιατί κάποτε στη ζωή μα είχαμε ένα lifestyle. Όλα για τι γυναίκε γίνονται και δεν είναι σεξιστικό αυτό <laughs> που λέω. Γιατί ακόμα και και εξ... να δώσουν εμπιστοσύνη και στην πρόεδρό μα, γιατί αξίζει τον κόπο. Ακόμα και η εξουσία, όσοι την εξουσία, κατά το κάνουν για το σεξ. Αλλά και το ίδιο το και σεξ είναι ένα παιχνίδι εξουσία. Είναι πολύ μεγαλύτερη και θέλει ναι. άλλες άλλε δύο ώρε ανάλυση. Και δεν είναι σεξιστικό αυτό που είπα. Φίλε και φίλοι, ελπίζω να περάσετε καλά.